ξανά. Θα πάμε τώρα στις ιερές business που φαίνεται ότι γίνονταν. Με γελάς, Θεοδόση μου, γιατί πραγματικά με αυτά που ακούμε από χθες, το έδειξε. Ιερές business. Λοιπόν, business. Δύο οι βασικοί πρωταγωνιστές από ό,τι φαίνεται που έχουν και υψηλές θέσεις στην Καθολική mm-hmm. Εκκλησία της Ελλάδας και θα συνδεθούμε με τα δύο επίμαχα μέρη. Σύρος, Πάτρα. Βλέπετε Χρήστο Στρατουλάκο ήδη, ο οποίος κάνει ρεπορτάζ από χθες και ψάχνει. Δεν είναι και πολύ εύκολο να ανοίξουν στόματα και να μιλήσουν τώρα με αυτή την ιστορία. Και βλέπετε Γιώργο Σολάρη, τον συνάδελφό μας από το Κυκλάδες 24, που τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Γιώργο. Ας ξεκινήσουμε από το Χρήστο Στρατουλάκο να δούμε τι έχει βγει μέχρι τώρα και αν έχει απαντηθεί το ερώτημα πώς χρήματα της Καθολικής Εκκλησίας κατέληγαν σε λογαριασμούς ιδιοκτητών μπουζουκιών, Χρήστο. Καλή σας μέρα, καλημέρα από την Πάτρα. Όντως είναι κλειστά στόματα, όπως είπες Μαρία, για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Βέβαια να σου πω ότι μια πρώτη αντίδραση την οποία έχουμε πάρει εδώ και λίγη ώρα είναι ότι κάποιοι εκ των επιχειρηματιών ό,τι στοιχεία έχουν στη διάθεσή τους και θεωρούν ότι είναι σκόπιμα θα τα καταθέσουν όταν κληθούν από τον αρμόδιο εισαγγελέα της ΣΥΡΟ. Άρα κλειστά στόματα για τη δημοσιογραφία, ανοιχτά στόματα για την εισαγγελία. Γιατί ακριβώς εκεί δεν μπορεί να πας και απαντήσεις, να έχεις βάλει τσιρότο στο στοματάκι σου, δεν γίνεται. Εκεί πριν μπεις το βγάζεις το τσιρότο. Εκεί θα πας να τα κελαϊδίσεις όλα. Να τα εξηγήσουν λοιπόν πώς κάνεις ωραίες business. Ναι. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι φαίνεται ότι αυτή η σχέση έχει ξεκινήσει εδώ και τουλάχιστον 8 χρόνια. Αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ και εδώ από την Πάτρα. Είναι τουλάχιστον 5 επιχειρηματίες οι οποίοι ασχολούνται με τον χώρο της εστίασης και συγκεκριμένα των νυχτερινών καταστημάτων, τα μπουζούκια, όπως είπατε κι εσείς. Φαίνεται λοιπόν ότι υπήρχαν χρήματα τα οποία είχαν φτάσει εδώ στην Πάτρα από τους δύο επισκόπους εκεί στην Σύρο και με τα οποία τα χρησιμοποιούσαν κάποιοι, όχι όλοι, επαναλαμβάνω, κάποιοι, προκειμένου να κάνουν επενδύσεις για τα νυχτερινά μαγαζιά ή το οτιδήποτε άλλο. Είδαμε και αυτό νομίζω έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Χρήστο, θέλω να πω, επειδή μιλάμε για ξέπλυμα κλπ. Και ακούμε ταυτόχρονα και για καταθετικούς λογαριασμούς, τι από τα δύο ισχύει? Γιατί από ό,τι καταλάβαμε, οι αρχές για το ξέπλυμα δεν ήταν πολύ δύσκολο να ακολουθήσουν τη διαδρομή και να φτάσουν στην πηγή. Από τράπεζες ξεκίνησε η έρευνα. Υπήρχε ενημέρωση στην αρμόδια αρχή από τράπεζα ότι κάτι φαίνεται. Και από εκεί λοιπόν ξεκίνησε η έρευνα. Να σας πω ότι, όπως αποκαλύφθηκε χθες από τοπικά site εδώ στην Πάτρα, υπήρχαν περιπτώσεις με πρακτορία τυχερών παιχνιδιών, όπου σε αυτές τις περιπτώσεις είδαμε. Είδαμε να κατατίθεται εμβάσματα για ποσά περίπου 10, ίσως και 15.000 ευρώ. Και 50, από Χρήστο, την επισκοπή, και 50. Και 50 για τα πρακτορία. Σύρου, και 50. Από την Καθολική Επισκοπή της Σύρου κατατίθεταν εμβάσματα, όπου στην ουσία έφευγε η οφειλή και έχει φύγει η οφειλή, να ξεκαθαρίσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και τώρα να σας πω ότι κάποιοι εκ των επιχειρηματιών έχουν δραστηριοποιηθεί και εδώ στην Πάτρα, όπως είπαμε στην αρχή, αλλά έχουν δραστηριοποιηθεί και στην Αθήνα με τα χρήματα τα οποία προφανώς είχαν πάρει και τώρα από την ακριβώς. Να ακούσουμε σε παρακαλώ τι γίνεται και στη Σύρο. Εκεί μιλάμε για μια τοπική κοινωνία. Εκεί ζουν αρκετοί καθολικοί. Όπως και στην Πάτρα, στην πατρίδα μου. Έχουμε αρκετούς καθολικούς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Οπότε Γιώργο, για πες μας τώρα τι γίνεται, αν έχεις μιλήσει με κάποια πρόσωπα ή με το περιβάλλον των πρωταγωνιστών. Καλησπέρα σας από την Σύρο. Εδώ, όπως είπατε, επικρατεί και εδώ σιγή μια ηρεμία. Και εμείς μείναμε έτσι ανάβδια από αυτά που έχουμε έτσι ακούσει. Είναι κάτι το οποίο ήταν μακριά έτσι από την Εσύ γνωρίζεις αυτό το πρόσωπο που είναι υψηλά ιστάμενο στην Καθολική Εκκλησία και βρίσκεται στη Σύρο? Τον γνωρίζει τον άνθρωπο αυτό? Αυτά έτσι που έχουμε ακούσει και εμείς, έτσι, γιατί και εμείς το ρεπορτάζ το διαβάσαμε, δεν είχαμε έτσι κάποια ενημέρωση με το ρεπορτάζ, γνωρίζουμε το ρεπορτάζ, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έτσι έχουν προκαλέσει και έτσι έχουν... Δεν χρειάζεται να το φωνάζουν κιόλας, ποτέ κανείς δεν προκαλεί, κανείς δεν προκαλεί. Οι δουλειές αυτές, αν τις προκαλέσεις, δεν πρέπει να τις κάνεις. Εδώ επικρατεί αυτό που επικρατεί εδώ στον κόσμο, είναι ότι θα πρέπει να επικρατήσει έτσι μια ηρεμία, γιατί μιλάμε για ένα φιλήσυχο νησί, στο οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια συμβάκουν. Δεν αμαυρώνεται ούτε νησί, δεν αμαυρώνεται ούτε η Καθολική Εκκλησία. Απλώς λέμε ότι ένας
που δεν θα έπρεπε να ανήκει πια στην Καθολική Εκκλησία, έπαιζε με τα λεφτά και έκανε business σε παιδεία που δεν πρέπει να γίνονται, να έχει καμία ανάμειξη αυτός ως άνθρωπος εκκλησίας. Αυτό νομίζω θα πρέπει να το κρίνουν ή οι ελεκτικές αρχές και η δικαιοσύνη. Εμείς ακούμε και περιμένουμε, δεν είμαστε έτσι. Πάντως τα στοιχεία για να δικαστές. Πάμε στο Θεοδόση. Καλά, δικαστές προφανώς δεν είμαστε, αλλά κανείς υπάρχουν για δεν. Να έχει μπει τώρα η αρχή για το ξέπλυμα. Εδώ μιλάμε για στοιχεία πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχει ένα πόρισμα σοβαρό. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι να ακούσουμε το πόρισμα, γιατί ακόμη και η Καθολική Εκκλησία έχει βγάλει έτσι μια ανακοίνωση στην οποία ζητά ενημέρωση. Ναι, και ότι δεν ήξερε τίποτα από όλα αυτά. Ναι, το είδαμε αυτό. Αλλά Θεοδόση, πες μας λίγο αυτό τώρα με το γνωστό επιχειρηματία από την Πάτρα, ο οποίος φαίνεται ότι δαπανούσε. Δραστηριοποιείται στην Πάτρα, δεν είναι από την Πάτρα. Ναι, γιατί τώρα εσύ ως πατρινός προσβλήθηκες. Όχι, για να δείξουμε ότι δεν είναι. Φαίνεται ότι δαπανούσε πολλά ποσά. Εμφανίστηκε πριν μερικά χρόνια ως κομίτης εκεί στην πόλη. Είναι γνωστό στην Πάτρα. Εγώ προσωπικά δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει διαζώσει, αλλά. Δεν έχει πάει σε κάποια από τα μαγαζιά, δηλαδή. Όχι. Δεν έχει τύχει. Όχι. Είναι άλλο. Είναι, το λέγαμε και το πρωί, είναι άλλο είδος διασκέδασης προτιμώ εγώ τι στην Πάτρα. Προτιμώ αυτός, το μικρό μπαρ με τις καλές μουσικές. Ναι. Δεν έχει τέτοια ο συγκεκριμένος επιχειρηματής. Είχε εμφανιστεί ξαφνικά στην πόλη πριν μερικά χρόνια και αμέσως έφτιαξε δύο μεγάλα μαγαζιά. Το ένα στην παραλιακή. Μπουζουξίδικο και το έτερο ένα πάρα πολύ μεγάλο κατάστημα, να το ονομάσω bar restaurant στο Ρίο. Μεγάλα μαγαζιά που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο στην Πάτρα. Εκεί φάνηκε να αρχίσει να κυριαρχεί στην περιοχή όσον αφορά την διασκέδαση. Και η σχέση του με τον άλλον πώς κτίζεται. Φαίνεται. Ποιον άλλον τώρα από όλους, διευκρίνησε. Με τον ιερέα. Με τον ένα τον ιερέα της Καθολικής Εκκλησίας. Είναι δύο και πέντε, ναι. Από κάπου έρχονται λεφτά. Έχει μεγάλη, είναι ψηλά στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα. Δεν είναι ένας ιερέας, δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Φαίνεται πως η σχέση αυτή είχε προκύψει πριν από 6-7 χρόνια, όταν είχε κάποιες περιπέτειες στη Σύρο νομικές με μία απάτη εναντίον ενός Ορθόδοξου ιερέα, για την οποία ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας είχε κατηγορηθεί. Τώρα, άρα, το πράγμα γίνεται μια άλλη διάσταση. Όχι, η άλλη υπόθεση που λες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν εκβιασμός εις βάρος κληρικού της Ορθόδοξης. Κληρικού της Ορθόδοξης. Τη Λαμία. Λένε και, δικές μου πληροφορίες. Ναι, δηλαδή είχε απλώς τα δίχτυα του παντού. Ναι, υπήρχε σχέση και με την Σύρο. Εκεί φαίνεται να υπάρχει μία γνωριμία. Όλη η έρευνα λοιπόν ξεκινά όταν αρχίζει και χτυπάει το καμπανάκι η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος. Και λέει στην αρχή, ξέρετε, εδώ φεύγουν ποσά από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας. Από εκεί αρχίζουν και το ψάχνουν. Πρέπει να σας πω ότι ένα έμβασμα 50.000 ευρώ. Η Καθολική Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται ότι φεύγουν λεφτά από το ταμείο. Δεν είμαι αρμόδιος πρέπει να το πει η τράπεζα, δηλαδή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εκτός και αν αυτός που βάζει τα χρήματα στα μπουζούκια. Κρατάει και το ταμείο μέσα στην Εκκλησία. Έχει φύγει και ένα έμβασμα της τάξης των 50.000. Προσπαθώ να καταλάβω τι συζητούμε. Γιατί αν να το συζητήσουμε, να το συζητήσουμε. Γιατί ξαφνικά δεν κατεβαίνουν τα λεφτά εξ ουρανού. Συζητάμε δεν υπάρχει. Σίγουρα για μία. Το μάνα εξ ουρανού δεν υπάρχει. Πηγάδι από κάτω δεν υπάρχει. Από κάπου παίρνουν τα λεφτά. Πού είναι τα λεφτά. Θα σας δώσω και το tips για το πού είναι τα λεφτά. Το τελευταίο έμβασμα των 50.000 ευρώ καταλήγει σε ένα πρακτορείο, διότι έπρεπε να πληρωθούν χρωστούμενα από έναν συγκεκριμένο. Επιχειρηματία. Τι ποσό, 50.000 ευρώ. Τίποτα. Μια χαρά. Χρήστο Στρατουλάκο. Μισό λεπτό, το πρακτορείο ξεπλένει δηλαδή. Μισό λεπτό, το πρακτορείο ξεπλένει. Το πρακτορείο πληρώθηκε. Κανόνα δεν είχε καμιά δουλειά το πρακτορείο. Απλά έχει σύνδεση και με τον τζόγο. Όχι, εμφανίστηκε. Το έμβασμα δεν πήγε στο πρακτορείο. Το έμβασμα στον επιχειρηματία πήγε και κατέληξε στο πρακτορείο. Βοήθειά μα, επαναλαμβάνω εγώ, κύριε Στρατουλάκο. Βοήθειά σα. Πάντω θα βοηθήσει για να πω και στο συνάδελφό μα από τη Σύρο. Θα βοηθήσει και η ίδια η Καθολική Εκκλησία τον εαυτό της, εάν και εκείνη συμβάλλει στην κάθαρσή της. Όπως το ίδιο θα έλεγα και για την Ορθόδοξη Εκκλησία, αν συνέβαινε τα ίδια πράγματα, για να μην παρεξηγηθούμε, έτσι. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για όλα τα δόγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα όπου πολύ. Όπου παρισφύρουν απατεώνες μέσα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.